Ο λεγόμενος πόλεμος του μπακαλιάρου ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία κλιμακώνεται με τις δύο χώρες να τραβούν το σχοινί. Μήλων της έριδος οι άδειες αλληλείας στη μάχη που όπως λένε οι Γάλλοι δικαιούνται βάσει της συμφωνίας του Brexit και τα έσοδα των ψαράδων που διακυβεύονται. Η Γαλλία κρατά τις τελευταίες ώρες μια βρετανική τράτα με την κατηγορία πως δεν είχε καν τις απαραίτητες άδειες που προβλέπονται από τη συμφωνία του Brexit. Et à partir du 2 novembre, si les licences ne sont pas là, eh bien des mesures seront mises en place progressivement. Τα μέτρα αυτά θα κορυφωθούν με απαγόρευση εισόδου των βρετανικών αλλιευτικών στα γαλλικά λιμάνια. I think that after 10 months and a lot of technical discussion, if there are not a few licenses, but 45% of licenses missing for France, it's a political choice. Ouais, moi je trouve que c'est bien ça. Ça va peut-être les faire bouger un petit peu, je trouve. Peut-être qu'ils vont réfléchir et puis ils auront peut-être les permis de bateau pour aller là-bas dans les zones anglaises. Το Λονδίνο βέβαια δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Απαντά στην κράτηση του Βρετανικού Αλλιευτικού, καλώντας το Υπουργείο Εξωτερικών τη Γαλλίδα πρέσβυρα στη Βρετανία και θέτει τις δυνάμεις του ναυτικού που είναι στην περιοχή σε επιφυλακή. Η ένταση συσσωρεύεται εδώ και μήνες, από όταν η Βρετανική κυβέρνηση απέρριψε την έκδοση αδειών σε δεκάδες γαλλικά αλλιευτικά, προκαλώντας την ένωνη αντίδραση του Παρισιού, που είχε απειλήσει τον Μάιο, μέχρι και με διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί του Τζέρσεϊ, που βρίσκεται υπό τη συνταγματική προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανία, από την άλλη, απαντά πως έχει επιτρέψει σε πάνω από 1.700 ευρωπαϊκά αλλιευτικά να δρουν στα βρετανικά ύδατα, κάνοντας δεκτό 98% των αιτήσεων.